Μια σύγκρουση 57 πόντες, αβάσταχτος πόνος, οργή και αγανάκτηση για όσους έφυγαν τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα. Με λευκά μπαλόνια που άφησαν στον ουρανό αποχαιρέτησαν τον 20χρονο Ντένι Ρούτσι, οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του. Πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο στον 34χρονο Βάιο Βλάχο. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Άλεξης Τσίπρας που βρέθηκε στην Καρδίτσα για να συμπαρασταθεί στους γονείς. Βουβός ο πόνος και στην κηδεία της Μάρθης Ψαροπούλου, της φοιτήτριας που μαζί με τη φίλη της Φραντζέσκα Μπέζα ταξίδευαν παρέα και έφυγαν για πάντα. Να είμαστε κοντά στις ψυχές των παιδιών που έφυγαν, αλλά και στις οικογένειες που πονάνε. Ο πατέρας της 19χρονης Αναστασίας Παπαγγελή, της φοιτήτριας του Αριστοτέλειου, που επέβαινε στο τρίτο βαγόνι καθώς επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει τις σπουδές της, συγκλονίζει. Από τα χείλη του βγαίνει μόνο ένα γιατί. Θέλω όμως να πάρω μια απάντηση. Γιατί ενώ εγώ το έβαλα στο τρένο, γερό και χαμογελαστό, γεμάτο όνειρα, γεμάτο δροσιά ζωής, μου το έφεραν πίσω σε ένα άσπρο φέρετρο και με τα παπουτσάκια του μέσα σε μια νάιλον τσάντα. Η Αθήνα Κατσάρα άφησε πίσω ένα δίχρονο αγοράκι. Τώρα οι δικοί της άνθρωποι πρέπει να σταθούν στα πόδια τους για αυτό το παιδί, όπως λένε. Ο σύζυγός της ήταν μαζί της στο μοιραίο τρένο. Τραυματίστηκε σοβαρά. Ζητάω δύναμη από το Θεό να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου για να μεγαλώσω το Χρήστο μας όπως εσύ ήθελες. Δεν θα σου πω αντίο, αλλά Χριστός Ανέστη. Γιατί μια μέρα είμαι σίγουρος ότι θα ξανασυναντηθούμε. Σε κανέναν άνθρωπο είχε ένα παιδάκι. 2 χρονών το έχουμε εμείς. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που ζω. Σοκαρισμένοι ακόμα επιβάτες του τρένου του θανάτου που τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν, με τα σημάδια ακόμα στο σώμα τους που θα φύγουν στο χρόνο και τα σημάδια στην ψυχή τους που θα μείνουν για πάντα. Τώρα το να σας πω πως είμαι και εγώ το σκέφτομαι και δεν έχει να κάνει και τόσο με μένα. Δεν έχει να κάνει, θεωρώ πολύ μικρή για να μιλήσω ότι έχω πάθει σωματικά μπροστά σε αυτό το τεράστιο ψυχικό κάταγμα που έχουμε πάθει όλοι μαζί. Και είναι μια ολόκληρη χώρα που θρυνεί μια τόσο μαζική απώλεια ψυχών. Έπεσε ένα άλλο βαγόνι από πάνω μας, οπότε εκείνη τη στιγμή οι λαμαρίνες και τα σίδερα ήρθαν όλα πάνω στις πάτες μας, πάνω στα πρόσωπά μας. Βγήκαμε από μια τρύπα στο έδαφος. Ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη σε όλα αυτά τα παιδιά που χάθηκαν. 8 μέρες δεν έχω κοιμηθεί. Είμαι 8 μέρες όταν είναι κρίση. Τι είμαστε να λέμε ότι όλες ήταν θυσίες? Τι είμαστε, πού είμαστε στο μεσαίο να είμαστε και θυσιάζουμε τους ανθρώπους για να φτιάξουμε τις ράγες? Είτε όλοι αυτό τρένο! Αυτή η φωνή αφύπνισε τον Αλέξανδρο να βγει από το βαγόνι όταν αυτό γέμιζε καπνούς. Ταξίδευε μαζί με παιδικές του φίλες, χωρίς να το γνωρίζει. Είδε τα ονόματά τους μετά, στη λίστα των θυμάτων. Για 10 δευτερόλεπτα, τα οποία ήμασταν σε αλλεπάλληλες κρούσεις, τη μία μετά την άλλη, που χτυπούσαμε, ας πούμε, στα καθίσματά μας. Άρχισε να γεμίζει καπνούς το βαγόνι. Υπήρξε αυτή η κραυγή, την οποία την έχω δει και σε βίντεο. Αυτή η κραυγή, η οποία φωνάζει, βγείτε όλοι από τα τρένα. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων. Ο ένας έδινε κουράγιο στον άλλον. Συγγενείς, διασώστες, κάτοικοι βρέθηκαν εκεί. Όλοι μία αγκαλιά, στον τόπο της τραγωδίας.